για την προσφορά της στον αθλητισμό. Τιμάται σήμερα στα Χανιά από το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου. Το πρωί η κυρία Πατουλίδου επισκέφθηκε την Αντιπεριφέρεια, από όπου αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελεί το Σωματείο, ενώ αναφερόμενη στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, τόνισε ότι οι αξίες τους, αν και συρρυκνωμένες, παραμένουν ζωντανές. Χαίρετε, τι κάνετε? Την Ελληνίδα αθλήτρια Βούλα Πατουλίδου, η οποία το 1992 κατέκτησε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, τιμά το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα. Ως Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, η Βούλα Πατουλίδου επισκέφθηκε την Αντιπεριφέρεια Χανίων, από όπου μίλησε για τις αξίες της Ολυμπιάδας εν όψη των αγώνων του Τόκιο. Παρότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες λέμε ότι έχουν ξεφύγει και είναι καθαρά εμπόριο, οι αξίες ακόμα εξακολουθούν, μπορεί να είναι πιο συρρυκνωμένες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να στοχεύσει γενικότερα η ελληνική κοινωνία. Και από τις Ομοσπονδίες αλλά και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενισχύονται αθλητές από τους οποίους τουλάχιστον περιμένουμε και ήδη θα το πράξουν αυτό, να καταθέσουν ψυχή και σώμα έτσι ώστε να γυρίσουν πίσω με δόξα και τιμή. Το παράρτημα Χανίων του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών, η Καλλιπάτηρα, αποφάσισε να τιμήσει την Ελληνίδα Ολυμπιονίκη για την προσφορά της στον αθλητισμό και στην πατρίδα. Έχει τιμήσει τη χώρα της σαν πολύ λίγοι άνθρωποι, θα έλεγα, και λίγοι αθλητές. Και θα έλεγα ότι αποτέλεσε ένα σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Και της δικιάς μας βεβαίως και νεότερων. Που πρεσβεύει με την παρουσία της τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση. Το Σωματείο Καλλιπάτηρα ενισχύει αθλητές και αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Στόχος του Σωματείου είναι το εφαγωνίζεστε, πρώτος και μεγάλος στόχος μας. Από εκεί και πέρα, σε όλη την Ελλάδα, βοηθάμε τα παιδιά που συμμετέχουν σε αγώνες, ειδικά τους παρολυμπιακούς. Τα έσοδα από την εκδήλωση προς τιμήν της Ελληνίδας Ολυμπιονίκη θα διατεθούν στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων για την αγορά ενός εκπαιδευτικού σκάφους.